Ευκαιρία φαίνεται πως έψαχνε ο υπεύθυνος του τομέα πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών Γιώργος Ανιφαντής για να επαναφέρει στο προσκήνιο την κόντρα του με τους γεωπόνους της υπηρεσίας αλλά και με μερίδα του τοπικού τύπου για τις προηγούμενες ενέργειες και αποφάσεις του σχετικά με το κλάδεμα των δέντρων. Η ευκαιρία αυτή δόθηκε το πρωί λίγο μετά τις 12 όταν ένας πλάτανος στην οδό Γαριβάλδη κόπηκε στη μέση σαν χαρτί και τα κλαδιά του καταπλάκωσαν δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το ευτύχημα ήταν πως προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Επιτόπου έσπευσε κλιμάκιο της υπηρεσίας Πρασίνου με επικεφαλής τον κύριο Ανιφαντή που θεώρησε την ευκαιρία κατάλληλη για να επιτεθεί εναντίον εκείνων που τον κατηγορούν για οικολογικό έγκλημα, σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις του τους τελευταίους μήνες στο πράσινο της πόλης. Εκτιμώ ότι τα μεγάλα δέντρα, χωρίς λόγο και αιτία, κάθε φορά έτσι θα δημιουργούν προβλήματα. Γι' αυτόν τον λόγο και χρειάζεται κάθε φορά τα δέντρα όταν είναι μέσα στην πόλη να τα έχουμε χαμηλά για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί σκεφτείτε, αν εδώ που είναι μόνο τα αυτοκίνητα και έχουμε αυτές τις υλικές ζημιές, να υπήρχε και κάποιο παιδί ή κάποιος πολίτης και να είχαμε και θύματα. Έτσι λοιπόν, σε μια λογική αυτή την οποία έχουμε ξεκινήσει, τουλάχιστον έχω ξεκινήσει εγώ, και που λέει ότι τα δέντρα πρέπει να είναι χαμηλά, δεν προλάβαμε, παρόλο που είχαμε όλες αυτές τις αντιδράσεις, που το ξέρετε εδώ και αρκετούς μήνες, και που έχει αποδειχτεί περίτρανα ο τρόπος και η δουλειά που έχει γίνει και έχουν δώσει και είναι ζωντανά τα δέντρα αυτά και είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωστόσο, να ένα παράδειγμα, και το παράδειγμα αυτό να το πάρουν και να το καταλάβουν και να το δουν πολύ καλά όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι λέγανε τα χίλια δυο όταν ο Ανιφαντής κλάδευε τα δέντρα και τα έφερνε σε τέτοιο σημείο να μην έχουμε πρόβλημα. Οι υπηρεσίες σας λένε ότι, όπως κρίνουν τουλάχιστον από αυτό που βλέπουν, ότι δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Δεν είναι κάποιο γέρικο δέντρο, δεν είναι κάποιο γέρικο πλάτανο. Απλά οι γεωπόνοι της υπηρεσίας πρέπει να πάνε πάλι να μάθουν τα γράμματα από την αρχή. Πρέπει να πάνε να τα μάθουν από την αρχή πάλι. Επιτόπου έσπευσαν και άνδρες της πυροσβεστικής που μαζί με τους υπαλλήλους του Δήμου ξεκίνησαν να κόβουν τα κλαδιά του πεσμένου δέντρου. Εύνης όμως ο κύριος Ανιφαντής, θεωρώντας πως μόνο ο ίδιος γνωρίζει τον τρόπο κοπής, επιτέθηκε φραστικά στον πυροσβέστη που εργαζόταν με το αλυσοπρίωνο για να προκληθεί ένταση που κράτησε για αρκετά λεπτά της ώρας. Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, σύμφωνα τουλάχιστον με τον κύριο Ανιφαντή, αυτοί δεν χρειάζεται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και θα αποζημιωθούν από το Δήμο Ιωαννιτών.